Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της κομοπόλεως της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται λίγο έξω από τον Ναύπλιο, καθώς στην περιοχή τους μεθοδεύεται να λειτουργήσει μουσουλμανικό τέμενος. Το παράδοξο είναι ότι τόσο στην Αγία Τριάδα όσο και στη γύρω περιοχή δεν υπάρχει μουσουλμανικός πληθυσμός πέρα από λίγους εποχικούς εργάτες στη Γεωργία, ώστε να δικαιολογείται η ύπαρξη λατρευτικού χώρου. Το θέμα όμως δεν είναι οι θρησκευτικές επιλογές. Αυτοί που απεργάζονται τέτοια σχέδια επιδιώκουν πρωτίστως τον συμβολισμό, επιδιώκουν να δείξουν ή μάλλον να επιβάλλουν την εικόνα ότι η Ορθοδοξία υποχωρεί στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Εστία και το newsbreak.gr. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συμβολισμός έγκυται στο ότι θα λειτουργήσει τζαμί στην άμεση περιφέρεια του Ναυπλίου, της παλαιάς πρωτευούσης του νέου ελληνικού κράτους. Αυτήν την εικόνα της ελληνοορθόδοξης παραδόσεως θέλουν να εκτοπίσουν από την Αγία Τριάδα Αργολίδος αυτοί που απεργάζονται την δημιουργία τζαμιού. Υπάρχει βεβαίως το ζήτημα της αδειοδοτήσεως, αλλά και αυτό παρακάμπτεται. Εκτός από το τζαμί του Βοτανικού, τα λατρευτικά κέντρα των μουσουλμάνων λειτουργούν παρανόμως και χωρίς κανέναν έλεγχο στα εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ιδρυμάτων αστικού δικαίου, όπου εάν κανείς επιχειρήσει να παρέμβει, τον καταγγέλουν σαν ρατσιστή. Και πρώτη στο στόχαστρο τέτοιων επιθέσεων βρίσκεται η τοπική εκκλησία. Είναι όμως αυτός επαρκής λόγος να τηρούν σιγή οι τοπικές αρχές, όπως ο Δήμος Μηδέας? Θα έπρεπε να αφουγκράζονται την κοινωνία που δεν θέλει να δει τον τόπο της να γίνεται γκέτο και τόπος συναθρήσεως αλλοδαπών και αλλόθρησκων. Και η βούληση της τοπικής κοινωνίας είναι δεδομένη και εκφράζεται από την Επιτροπή Κατοίκων Αγίας Τριάδος και Όμορων Κοινοτικών Διαμερισμάτων, η οποία στο κείμενο διαμαρτυρίας της υπογραμμίζει. Ποιος έδωσε την άδεια, ποια η στάση των τοπικών αρχόντων, από πού προκύπτει η μουσουλμανική μειονότητα στον τόπο μας και στην Πελοπόννησο γενικότερα, ώστε να υπάρχει η ανάγκη χώρου λατρείας? Η κεφαλής της εκκλησίας μας συνεννούν σε αυτό? Οι κίνδυνοι που διατρέχουμε είναι αναρρύθμιτοι και σε αυτό το σημείο καλούμε τους θεατές να ανατρέξουν ιστορικά στην πτώση της Ρώμης που προήλθε από την δημογραφική έκρηξη πληθυσμών που επέβαλαν βίαιως την ταυτότητά τους σε μια παρηγμασμένη αυτοκρατορία. Η δημογραφική συρρήκνωση και η κοινωνική κατάπτωση μας κατατάσσουν στα πιο εύκολα θύματα μιας επιθετικής κουλτούρας που ως στόχο έχει να μας αφομοιώσει ή να μας εξοντώσει. Ευτυχώς ήδη ακούγεται πως και μόνο με τις φήμες οι μηδεάτες έχουν αναστατωθεί και πλήθος κόσμου θα ξεκινήσει μια σειρά διαμαρτυριών. Απλοί συμπολίτες μας, καθημερινοί άνθρωποι, θρησκευόμενοι και μη κατανοούν τις επιπλοκές μιας τέτοιας ενέργειας που θα ζημιώσει τις επόμενες γενιές και γι' αυτό και μόνο είναι έτοιμοι να αντιδράσουν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.